Ένας νέος καινοτόμος και πρωτοποριακός μαθηματικός διαγωνισμός διενεργείται σε ολόκληρη την Ελλάδα με την ονομασία Πυθαγόρας και εδώ πέρα τοπικά στην Ροδόπη διενεργείται από το Τμήμα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Παραρτήματος Ροδόπης. Για να μιλήσουμε για τον διαγωνισμό αυτό, καλέσαμε και φιλοξενούμε στο κεντρικό διευθυντήριο του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πρόεδρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Παραρτήματος Ροδόπης, κύριο Νικόλα Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε καταρχήν. Θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τον νέο αυτό καινοτόμο και πρωτοποριακό μαθηματικό διαγωνισμό. Και πριν αναφερθούμε στους λόγους στους οποίους τον καθιστούν όλα αυτά τα επίθετα τα οποία προαναφέραμε, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερομένους μαθητές οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν, πότε θα διεξαχθεί και πού ακριβώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου, ωστόσο θα πρέπει να έχουμε δηλώσει συμμετοχή μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί κάποιο υλικό το οποίο θα είναι έτοιμο εκείνη την ημέρα. Συμμετοχή μπορούμε να δηλώσουμε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι στο Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο, όπου πρέπει να συμπληρώσουμε γονική συνένεση και να έχουμε την αντίστοιχη συνδρομή στο περιοδικό που αναφέρονται οι λεπτομέρειες. Ένας δεύτερος τρόπος είναι τηλεφωνικά να επικοινωνήσουν με μένα για να καθοδηγήσω την οποιαδήποτε διαδικασία. Και ο τρίτος τρόπος είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούμε μέσω και email να μας ταχυδρομήσουν ηλεκτρονικά τη γονική συνένεση και να γίνει κατάθεση του ποσού μέσω τραπέζης. Μάλιστα. Προαναφέρατε κι εσείς ότι θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου. Να πούμε ότι θα γίνει στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής στην Κομωτινή. Τώρα, συμμετοχή. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό? Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και την Τρίτη Γυμνασίου. Να διευκρινίσουμε ότι είναι χωρισμένα τα θέματα για καθέναν ξεχωριστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξεταστεί ένας μαθητής Δευτέρας Δημοτικού σε δυσκολία της Τρίτης Γυμνασίου. Είναι δηλαδή κλιμακούμενη η δυσκολία και τα θέματα για καθέναν ξεχωριστά. Και θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκαμε στον διαγωνισμό ως έναν νέο καινοτόμο και πρωτοποριακό. Ποια είναι τα δεδομένα που τον καθιστούν όλα αυτά τα. Λοιπόν, διαγωνισμούς έχουμε πάρα πολλούς. Όχι μόνο στα μαθηματικά και σε άλλες επιστήμες και όχι μόνο σε επιστήμες και σε εξελισσόμενες επιστήμες που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Η διαφορά αυτού του διαγωνισμού με άλλους κλασικούς διαγωνισμούς είναι η εξής. Είναι ότι δεν προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε μαθητές. Δεν είναι ένας διαγωνισμός όπου καλείται ο μαθητής να έχει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στα μαθηματικά ή να έχει κάποια ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά για να μπορέσει να ξεχωρίσει. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος βασίζεται καθαρά πάνω στις γνώσεις που αποκτά από το σχολείο πάνω στα μαθηματικά, στην τάξη που βρίσκεται και σκοπός του είναι να ελέγξει εάν ο μαθητής έχει κριτική σκέψη ώστε να εφαρμόσει τη σχολική ύλη στην καθημερινότητα. Θα έχουμε δηλαδή προβληματάκια τα οποία επιλύονται με την ύλη που γνωρίζει, αλλά τα προβληματάκια θα αφορούν στην κριτική σκέψη και στην εφαρμογή τους πάνω στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα. Ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας όσον αφορά τους μαθηματικούς διαγωνισμούς? Μέχρι πέρυσι, αυτός ο διαγωνισμός ο Πυθαγόρας, πέρυσι διεξάχθηκε πιλωτικά μόνο στην Αθήνα, για να συλλέξουν κάποια αποτελέσματα και να δουν αν μπορεί να διενεργηθεί και πανελλαδικά. Ωστόσο, η Μαθηματική Εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια διεξάγει διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν σκοπό να σχηματίσουν την Εθνική Ομάδα Μαθηματικών, η οποία στη συνέχεια συμμετέχει σε Βαλκανιάδες και Ολυμπιάδες. Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι άλλης φύσεως διαγωνισμοί. Μάλιστα, το Σάββατο έχουμε τον Ευκλήδη, τη δεύτερη φάση, η οποία διεξάγεται στο τρίτο λύκειο, που είναι για τους επιτυχόντες του Θαλή, όπως και το Βίωνα, έναν άλλο διαγωνισμό, τον οποίο τον διοργανώνουμε τοπικά στο παράρτημα Ροδόπης. Και ο Βίωνας είναι η δεύτερη φάση από την πρώτη φάση του Καραθεοδωρή, που είναι διαγωνισμοί, οι οποίοι όμως θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μαθηματική κλίση. Και είναι η εξέλιξη της Ελλάδος, θα πούμε, σε μαθηματικό επίπεδο όσον αφορά τους διαγωνισμούς αυτούς και σε βαλκανικό επίπεδο, όπως προαναφέρατε, και σε μεγαλύτερα ακόμα επίπεδα.
διαγωνισμοί υπάρχουν διεθνείς, βαλκανικοί, ευρωπαϊκοί, αμερικάνικοί και... Έχει η Ελλάδα σε κάποιους από αυτούς. Κάθε χρόνο η διαδικασία είναι να σχηματιστεί μια εθνική ομάδα από μεγάλους και από μικρούς μαθητές. Αποτελείται από 6 άτομα και μια εξάδα αναπληρωματικών. Κάθε χρόνο συμμετέχουν στη Βαλκανιάδα και στην Ολυμπιάδα και μάλιστα τα ελληνικά μυαλά κάθε χρόνο κερδίζουν και μετάλλια. Είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο των μαθηματικών της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό αυτό και ευίωνο για το μέλλον. Κύριε Νικολαίδη, πόσο ενισχύει την συμμετοχικότητα και την ανταγωνιστικότητα των νέων ένας μαθηματικός διαγωνισμός? Ανάλογα το διαγωνισμό. Υπάρχουν διαγωνισμοί οι οποίοι θέλουν να ξεχωρίσουν, όπως είπαμε και πριν, την κλίση που έχει κάποιος πάνω στα μαθηματικά. Οπότε όταν μιλάμε για κλίσεις, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες κλίσεις, άρα αναφέρεται σε πιο περιορισμένο κοινό. Υπάρχουν όμως και διαγωνισμοί οι οποίοι σκοπό έχουν τη συμμετοχή. Ο Πυθαγόρας είναι τέτοιος διαγωνισμός. Θέλουμε να πετύχουμε μεγάλη συμμετοχή, διότι θέλουμε να κάνουμε και έρευνα. Ένα μεγάλο κριτήριο για τη δημιουργία αυτού του διαγωνισμού είναι να ανατροφοδοτήσουμε το Υπουργείο Παιδείας με στατιστικά πάνω στα οποία έχουμε με βάση τι μαθαίνουμε, πώς ανταπεξέρχονται οι μαθητές, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξει το εγχειρίδιο, πρέπει να αλλάξουμε τις τεχνικές διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα. Οπότε είναι η καινοτομία αυτού του διαγωνισμού αυτή, να συμμετέχουμε ώστε να δούμε εάν τα πράγματα που πρέπει να μάθουμε τα μαθαίνουμε ή πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε ή πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα που μαθαίνουμε. Σίγουρα. Είστε αρκετά χρόνια στο τιμόνι της Προεδρίας του Παραρτήματος Ροδόπης Μαθηματικής Εταιρείας και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν αυξηθεί με την πάροδο των ετών η συμμετοχή των μαθητών στους διαγωνισμούς αυτούς, καθώς ότι οι διαγωνισμοί αυτοί πραγματοποιούνται δεκαετίες ολόκληρες. Να πούμε ότι και το 2018 η Μαθηματική Εταιρεία έκλεισε 100 χρόνια ύπαρξη στην Ελλάδα. Η συμμετοχή στους υπάρχοντες διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας, τουλάχιστον όσον αφορά το νομό μας, είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται. Και είναι σταθερή και από άποψη συμμετοχής και από άποψη επιτυχόντων των διαγωνισμών. Πάνω κάτω κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια νούμερα. Ο σκοπός δεν είναι να αυξάνουμε τις συμμετοχές. Ο σκοπός είναι πάντοτε να κάνουμε τους μαθητές να αγαπάνε τα μαθηματικά. Αν αυτό πετυχαίνεται μόνο μέσα από το σχολείο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αν αυτό πετυχαίνεται με έναν διαγωνισμό, είναι καλοδεχούμενο. Ο σκοπός είναι να προάγεται η μαθηματική εκπαίδευση και να βάζουμε πολύ γερές βάσεις και να έχουμε υψηλές θέσεις και στόχους στα μαθηματικά, γιατί βοηθάνε παντού. Αυτό είναι μία αλήθεια. Μέσα από την εμπειρία σας και ως μαθηματικός, πώς κρίνετε το επίπεδο σε τοπικό πλαίσιο εδώ πέρα όσον αφορά τις γνώσεις των παιδιών στα μαθηματικά? Οι γνώσεις δεν κρίνονται, να σου πω την αλήθεια. Η γνώση είναι θέμα αν θα κάτσεις να διαβάσεις. Πάντως το επίπεδο των μαθητών τοπικά είναι πάρα πολύ καλό. Επειδή τα γραπτά των διαγωνισμών, των υπόλοιπων διαγωνισμών βαθμολογούνται εδώ πέρα, ανώνυμα βέβαια, αλλά εδώ βαθμολογούνται, παρουσιάζονται και έχουμε κάποιες εξαιρετικές λύσεις σε κάποια προβλήματα, τα οποία εντυπωσιάζουν. Μάλιστα. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές που συμμετέχουν σε όλους αυτούς τους μαθηματικούς διαγωνισμούς και σίγουρα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και με το πέρας αυτού του διαγωνισμού για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και η συμμετοχή φυσικά των μαθητών. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλύτερα.